Διακλαδική αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το πρωί στον οικισμό Ρωμά του Δροσερού Ξάνθη. Στη συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από την Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, συμμετείχαν αστυνομικοί των υπηρεσιών τάξη, τροχέα και ασφάλεια, εξειδικευμένο προσωπικό των ομάδων Δία, πρόληψη και καταστολή εγκλήματο, δημιουργίε υποστήριξη και αστυνομική σκύλη ανείχνευση ναρκωτικών των υφιστάμενων υπηρεσιών τη Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολική Μακεδονία και Θράκης και τη Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκης. Σκοπό τη επιχείρηση ήταν τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή τη εγκληματικότητα, όσο και η εδραίωση του αισθήματο ασφαλεία των πολιτών, ανέφερε η ανακοίνωση τη αστυνομία. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων των Εισαγγελικών Αρχών και κάλυψε όλο το φάσμα των αστυνομικών αρμοδιοτήτων, τάξη, τροχία και ασφάλεια, περιελάμβανε ελέγχου σε άτομα, αυτοκίνητα και χώρους, προσαγωγές υπόπτων, τον εντοπισμών ναρκωτικών, κλεμμένων οχημάτων και προϊόντων εγκλήματος, καθώς επίσης βεβαίωση παραβάσεων και συλλήψει κατά σχέση σε συντρέχουσα περίπτωση. Πιο αναλυτικά διατέθηκαν 101 αστυνομικοί και 2 αστυνομικοί σκύλοι, ελέγχθηκαν 192 άτομα καθώς και 135 οχήματα, προσήχθησαν 46 άτομα, πραγματοποιήθηκαν 18 νομότυπες κατοίκων έρευνες, βεβαιώθηκαν 29 παραβάσεις του κώδικα οδηγής κυκλοφορίας, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα για διάφορα δικήματα. Από την επιχείρηση αστυνομίας κατασχέθηκαν ένα ζεύγος πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν εκλαπεί το 2013 από τον νομό ένα μαχαίρι, 7,5 περίπου γραμμάρια κατέργαση τη ένας ένα φορητό του ηλεκτρονικό υπολογιστή και ένα κινητό τηλέφωνο. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι επιχειρήσει έχουν ω κύριο χαρακτηριστικό τη διενέργεια ουσιαστικών και συστηματικών ελέγχων με σκοπό την αντιμετώπιση εγκληματικότητα και θα συνεχιστούν με αμύωτη ένταση και ενδιαφέρον σε διάφορε περιοχέ τη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.